Αρκετά βατά ερωτήματα στο ερώτημα αυτό εδώ. Έτσι έχουμε το θεώρημα των δέντρων, το οποίο μας εξασφαλίζει εύκολη απάντηση εδώ, και απαιτεί καλή μελέτη βέβαια. Ένα απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα με τουλάχιστον δύο κορυφές είναι δέντρο, αν και μόνο αν το τονίζω αυτό εδώ, είναι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ένα γράφημα δέντρο, οπότε είμαστε στο θεώρημα των δέντρων καθαρά. Πρώτο ερώτημα, το G είναι συνδεόμενο και όλες οι ακμές του είναι γέφυρες. Προσοχή εδώ, γιατί από τη μία μεριά έχουμε την έννοια της συνδεσιμότητας και μετά έχουμε μία διατύπωση, όλες οι ακμές να είναι γέφυρες, οι οποίες σε συνδυασμό με το συνδεόμενο σημαίνει άμεσα ότι το γράφημα είναι και άκυκλο, έτσι. Γιατί μία γέφυρα είναι μία ακμή που δεν ανοίξει κύκλο, άρα αφού όλες οι ακμές είναι γέφυρες και παραμένει και συνδεόμενο, δεν θα έχουμε κανένα κύκλο στο γράφημα. Άρα αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι και το γράφημά μας θα είναι δέντρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Καθαρά παίζουμε, ξαναλέω εδώ πέρα, με τον ορισμό και το θεώρημα του δέντρου. Το G είναι συνδεόμενο και όλες οι κορυφές του είναι σημεία κοπής. Έτσι, λάθος. Να κάνουμε και ένα σχηματάκι λίγο εδώ πέρα. Να φτιάξω ένα δέντρο για να θυμίσω μια ιδιότητα του δέντρου όσον αφορά τα σημεία κοπής και τις γέφυρες. Ξέρουμε από τη θεωρία, δηλαδή, ένα από τα λύματα στα δέντρα είναι ότι όλες οι ακμές σε κάθε δέντρο ούτως ή άλλως είναι γέφυρες. Έτσι. Από την άλλη μεριά όμως να εντοπίσουμε ότι όλες οι εσωτερικές κορυφές είναι σημεία κοπής. Έτσι, όλες οι εσωτερικές κορυφές είναι σημεία κοπής. Αντιθέτως όμως, όλα τα φύλλα του δέντρου, δηλαδή όλες αυτές εδώ οι κορυφές, δεν είναι σημεία κοπής, γιατί αν τις αφαιρέσουμε, μαζί και την ακμή του φύλου βέβαια, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το γράφημα παραμένει συνδεόμενο, έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, είναι συνδεόμενο, αλλά όλες οι κορυφές είναι σημεία κοπής, δεν ισχύει. Σε ένα δέντρο, τα φύλλα δεν είναι σημεία κοπής και έτσι η δεύτερη διατύπωση είναι λάθος. Το τρίτο δεν θα το συζητήσουμε, είναι αυτομάτως σωστό από το θεώρημα των δέντρων, είναι μία από τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Το τέταρτο ερώτημα τώρα είναι σωστό, διότι μας λέει ότι είναι συνδεόμενο από τη μία μεριά, επίπεδο και έχει μία όψη. Να δούμε πάλι εδώ στο τέταρτο ερώτημα, το γεγονός ότι το γράφημα είναι επίπεδο και επίσης ότι έχει μία όψη, σημαίνει ότι είναι άκυκλο, γιατί ένα δέντρο έχει την εξής ιδιότητα, ότι έχει πάντα μία όψη και μόνο μία όψη, την εξωτερική. Εντάξει. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι είναι επίπεδο και έχει μία όψη σημαίνει αυτομάτως ότι το γράφημα δεν περιέχει κύκλους και εξορισμούμε επίσης τα δέντρα είναι γραφήματα τα οποία είναι επίπεδα. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό, ένα βατό ερώτημα το οποίο είχε να κάνει με τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ένα γράφημα δέντρο.